Θεία Όλγα! Γεια σας! Θεία Όλγα! Η θεία μου η Όλγα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Με τη θεία μου την Όλγα ζήσαμε όλα τα χρόνια μαζί στη Σουηδία. Που λες τώρα, Δέσποινα, η θεία μου θα κάνει μία πίτα. Ναι. Αλλά μετά θα πάμε στην υπέροχη αυλή της. Θα πιούμε τσιπουράκι και θα πάμε ραβανί. Να, του άντρα μου τσίπουρο. Ναι, εννοείται. Όχι ο τυχιώτη. Το καλύτερο τσίπουρο. Ναι. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Ξεκίνα, Όλγα, ξεκίνα. Ξεκινάμε με το αλευράκι. Ναι, κοίτα, εδώ έχουμε και ένα μικρό πόνι. Ναι, μας κρατάει παρέα. Είναι ένα κιλό. Τι αλεύρι είναι, για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Ένα μισή κουταλάκι ξύδι. Ένα κουταλάκι της σούπας αλάτι. Μάλιστα. Βάζω και δύο κουταλές λαδάκι, ελαιόλαδο. Μάλιστα. Και νεράκι όσο πάρει. Όσο πάρει. Ξέρω ότι η θεία μου έχει δικό της παξέ. Ναι. Και είναι όλα τα μαζεύει ο θείος μου. Αυτό τι είναι, παιδί μου? Αυτό είναι μαρούλι. Όχι. Εντάξει. Θα πάρω το μικρό μου πόνι και θα φύγω. Τι είναι αυτό, το λεγόμενο παζί στην εδώ το λένε. Αλλά είναι σέσκουλα. Α, σέσκουλα. Οκ. Αυτό το αναγνωρίζεις? Εννοείται. Εννοείται. Αυτός είναι ο μαϊδανός. Α, ετούτο. Άνηθος. Α, εντάξει. Αφού έχει ομογενοποιηθεί, ναι, μετά το πλάθω πάνω στο πλάστη. Να επιχειρήσω, δηλαδή να αρχίζω να κόβω, θεία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Παίρνεις αυτό εδώ. Πας από μακριά και ξεκινά. Παίρνεις φόρα και λες, τώρα θα κόψω φόρτα, Έλενα. Έτσι θα κόβεις εσύ. Έτσι, ρε παιδί μου. Για να σε δω. Το πάω καλά? Πολύ καλά. Αύριο θα τελειώσουμε έτσι όπως το ψιλοκόβει. Για να ψιλοκόψε και εσύ, έλα. Εγώ στην πίτα μου βάζω 10 φύλλα. 10! 10. Αμ, γι' αυτό γίνεται της κακομοίρας και με τις γωνίες. Εγώ τρελαίνομαι για το φύλλο. Έτσι. Ολγά, ορίστε. Όταν ήταν μικρή εκεί στη Σουηδία που την πηγαίνω, έφερε στο σχολείο, τραγουδούσε συνέχεια, ήταν ενοχλητική. Ναι, δεν το συζητώ. Ήταν έτσι ενοχλητική. Μας ενοχλεί λίγο στα αυτιά μας κάποιες φορές. Εντάξει, ήταν Eurovision, ήταν. Στο σχολείο ήταν η πρώτη. Ήταν ξεκάθαρα τυχερή και το πήρε, όχι. Θα σου πω κάτι, Δέσποινα, για τη θεία μου την Όλγα. Γιατί η θεία μου η Όλγα μου έμαθε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μου. Ποιο, αγάπη μου? Εγώ ξεκίνησα λίγο νωρίς να βάφομαι. Με μάλωνε και η μάνα μου και ο πατέρας μου, βέβαια, γιατί θεωρούσαν ότι ήμουν πολύ μικρή. Και επιχείρησα μια φορά όταν πήγα σπίτι στη θεία μου. Είχε υπόνοιμα πράγματα, δηλαδή ομπρέλες. Όχι, σταμάτα, μην με δουλεύει. Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία make-up. Και μέσα μια μέρα από το μπάνιο της κλέβω ένα μολύβι για τα χείλη. Για τα χείλη? Ναι. Τι θες, κούκλα μου, εσύ γεννήθηκες με extra large χείλη, είναι δυνατόν? Άκου τώρα τι έγινε. Ναι. Και υποψιάστηκε η θεία μου, γιατί η θεία μου τα έχει όλα στη σειρά μέσα στο μπάνιο, παντού σε όλο το σπίτι της πάντα. Και η θεία μου ρώτησε μετά τη μάνα μου, λέει, Φρόσο, μου λείπει κάτι από το σπίτι, υποψιάζομαι ότι η Έλενα άπλωσε χέρι. Και ψάξαν τα πράγματά μου και το βρήκανε και μετά με φωνάξανε μια μέρα που έφτασα από το σχολείο και τις βλέπω και τις δύο στην κουζίνα. Μαμά μου είχε φύγει από το μαγαζί, η θεία μου είχε τελειώσει τις υποχρεώσεις, αλλά με περιμένανε και οι δύο. Και λέω, όπα, εδώ δεν είμαστε καλά. Το τόνιωσες από τη γλώσσα του σώματος, ναι, κάτι θα ακολουθήσει. Ναι. Η θεία μου όμως πάντα πάρα πολύ ευγενική κτλ. Και λέει, Έλενα μου, γιατί βρέθηκε αυτό το πράγμα μέσα στο πράγμα? Α, είναι δικό μου, να λέγω. Έλενα μου, αυτό το πράγμα λείπει. Ναι, και θράσος, εννοείται ότι είχα θράσος. Μου είπε ότι άμα με ρωτούσες, σου το έδινα. Μπορεί και να στο έδινα, μου λέει. Ναι. Το μετάνιωσε πάρα πολύ. Έκανα 6 μήνες για να ξαναμπω μέσα στο σπίτι. Μετά ήταν πλέον με να μπω μέσα στο σπίτι. Έκανα άλλους 6 μήνες να ξανατολμήσω να μπω μέσα στο μπάνιο. Αλλά πλέον, πλέον πάω. Τώρα μπαινοβγαίνει, Τώρα μπαινοβγαίνω. Ήταν η πρώτη φορά που άπλωσα να κλέψω κάτι. Αυτό και το είπα για να συνεφέρω. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά πρέπει να τα βάζουμε στο σωστό δρόμο και να μείνει αυτό. Αλλά αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που έχω μαζί με τη θεία μου. Πάρα πολύ ωραίο. Το ζυμάρι τώρα, θεία? Είναι έτοιμο. Οπότε το ζυμώνουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Ωραία, κορίτσια, ωραία τα κόψατε. Παίρνω εγώ, έχω και έτοιμα. Τα δικά μου είναι καλύτερα κομμένα, δεν είναι? Είναι πιο ψηλά. Σαν τα δικά μου. Πολύ ενοχλητική κοπέλα. Πολύ ενοχλητική. Παίρνω με τη λεκανίτσα με τα χόρτα. Εγώ βάζω αλατάκι εδώ, περίπου 2 κουταλές της σούπας. Ναι. Περίπου, γιατί εγώ πάντα τα κάνω όλα με το μάτι, γιατί έχω συνηθίσει πλέον. Λοιπόν, η συνταγή θα ονομαστεί και λίγο πιπεράκι. Η χορτόπιτα της Όλγας. Του ματιού της Όλγας. Και ελαιόλαδο. Μάλιστα. Αυτό τώρα... Με το μάτι, με το μάτι. Ναι, παιδί μου.
Και φέτα. Και φέτα. Έχω πρόβια βέβαια. Mm-hmm. Αρκετή. Θέλω να χειροκροτήσω από τώρα. Τρίβω με το χέρι μου. Mm-hmm. Τουλάχιστον μισό κιλό. Είναι έτοιμο. Ναι. Και τώρα. Βάζουμε λίγο λαδάκι στον πάτο του ταψιού. Mm-hmm. Και το αλείφουμε το χέρι μου. Και ξεκινάει η διαδικασία να ανοίξουμε το φύλλο. Το δουλεύουμε λίγο με το χέρι μας. Mm-hmm. Βάζω αλευράκι από κάτω και αλευράκι από πάνω. Όχι πολύ. Και το πατάω. Σε μέγεθος αυτό δεν πρέπει να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι καλύπτει το ταψί. Περίπου, ναι. Μεγάλο ταψί, μεγάλη οικογένεια. Και εσύ, παιδί μου, ναι, σε εσύ καταλαβαίνω. Και συνήθως το παίρνω με το χέρι μου. Ναι. Και το αφιώνεις έτσι, βλέπεις, γιατί οι γωνίες είναι νόστιμες, το βλέπεις. Και το βάζω και λίγο ζαρωμένο στο πάτο, παιδιά. Ναι. Και λίγο λαδάκι, λίγο. Λίγο λαδάκι λίγο. Από πάνω και δεν τώρα θες γέμιση. Θες να βάλω όχι. Α, όχι. Α, όχι ακόμα, είναι 10 τα φύλλα, είπαμε. Διαδικασία εγώ. Α. Στο δεύτερο φύλλο θα βάλουμε. Ανά δύο τα βάζεις. Ανά δύο, μάλιστα. Δεν βάζουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας τα χόρτα όλα μαζί. Ναι. Τελείωσε και το δεύτερο. Τελείωσε τώρα. Και στρώνομαι ξανά. Okay. Ας είναι και ζαρωμένο, δεν μας πειράζει. Ναι, ναι. Και τώρα στο δεύτερο βάζουμε τα χόρτα μας που είναι έτοιμα. Και θα έρθω να τα βάλω εγώ. Εσύ. Παντού. Παντού. Συμπόλικα. Τόσο είναι, ας πούμε, η στρώση. Ναι, θα το δω εγώ. Οπότε ανά δύο φύλλα βάζεις. Ανά δύο φύλλα. Το ένα λάδι, το άλλο τα χόρτα μας. Ωραία. Φτάνει. Οκ. Τι όμορφα. Μπράβο σου. Ναι. Μα θέλω να κάνω πίτα. Έπρεπε να κάνει μαϊγκρίση για να μάθει πίτα, κατάλαβες. Τοποθετούμε το τελευταίο φύλλο της πίτας μας και βάζουμε και λαδάκι πιο πολύ. Δεν βάζεις αυγό, ε. Όχι, όχι. Α, τίποτα. Προσπαθώ στις γωνίες, επειδή είναι πιο πολύ μαζεμένο, να βάλω και περισσότερο λαδάκι. Αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά. Το χαράζεις. Το χαράζω, όχι κάτω-κάτω, απλώς ναι, να μην. Ναι. Και πόση ώρα το ψήνεις πάνω-κάτω, φαντάζομαι. Πάνω-κάτω το ψήνω μία ώρα. Ίσως και λίγο παραπάνω από μία ώρα. Αν θέλεις να λέει το χρώμα του, δηλαδή. Ναι, θέλω να είναι τραγανό και κόκκινο από πάνω. Αρκετά τραγανό, δηλαδή. Στους πόσους βαθμούς, Όλγα? Στους 200 βαθμούς. Μάλιστα. Και έχουμε και την έτοιμη. Δείξε μας την έτοιμη. Έτοιμη, παιδιά, η πίτα μας. Α, τώρα φέρει και τα πιατάκια, Δέσποινα. Ντράγκο σφαζά. Ποιο κόβει, ποιο σερβίρει. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Εσύ που τα ξέρει, που το έχεις. Ναι, γι' αυτό βλέπεις. Τι ωραία που γίνεται. Ναι, ναι. Δεν είναι όλα τα χόρτα μαζί, παιδιά. Αυτό νομίζω είναι η διαφορά. Δεν λασπώνει πολύ. Το μάτι της Όλγας θα έκανε όλα αυτά που βλέπετε. Το βλέπετε? Βλέπετε αυτό το λίγο καστανό πράσινο. Έβγαλε την τέλεια χορτόπιτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Να είστε καλά. Σ' αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ. Με αγάπη πολύ.